Υπουργέ, πόσο κλονίζεται η εμπιστοσύνη των πολιτών όταν βλέπουν έναν προβεβλημένο πολιτικό να παρανομεί με πλαστές πινακίδες, χωρίς δίπλωμα, χωρίς άδεια κυκλοφορίας, χωρίς ούτε καν ασφαλεία? Εγώ πιστεύω ότι συγκλονίζονται, όπως συγκλονίστηκα και εγώ. Και διερωτώ με τώρα πώς εγώ μπορεί να είμαι στο ίδιο κόμμα με αυτόν τον Υπουργό. Ελπίζω και πιστεύω ότι θα κινηθούν οι διαδικασίες από την Επιτροπή Διοντολογίας να πάρθουν αποφάσεις. Δεν έχει καμία θέση το δικό μου το κόμμα. Ένα κόμμα αρχών που προσέφερε στην Ελλάδα, ήταν παρόν σε δύσκολες στιγμές. Σήμερα είναι ένα κόμμα που στηρίζεται επάνω όλη η προσπάθεια, η δύσκολη που καταβάλλεται. Δεν πρέπει να χωράει κανένας επίορκος, κανένας ανόητος, κανένας παστογράφος.